Γεια σας φίλοι και φίλες. Σήμερα επιστρέψαμε με μια μοναδική συνταγή, μια τορτίγια παύλα μπουρίτο διαφορετική. Τα υλικά της συνταγής που θα χρειαστούμε είναι τα εξής. Μαύρα φασόλια, χωρίς σάλτσα στεγνά. Τυρί τριμμένο γκούντα ή ένταμ. Πράσινη σαλάτα, κομμένη με τα χέρια, χοντροκομμένη. Φύλλα μαϊντανού. Πιπεριά φλωρίνης, ζουλιέν κομμένη. 2 φρέσκα κρεμμυδάκια. Μισό φιλέτο κοτόπουλο, ψιλοκομμένο. Καλαμπόκι αναλάτο. Μαγιονέζα. Τσίλι σος, για όσους λατρεύουν τα καυτερά. Και τις τορτίγες μας σε μεγάλο μέγεθος, για να μπορούμε να κάνουμε την παρασκευή μας πιο εύκολη. Ξεκινάμε τώρα με το φιλέτο κοτόπουλο. Το έχουμε κόψει σε κομμάτια, σε λωρίδες. Παίρνουμε λίγο πιπέρι, φρέσκο. Προσθέτουμε λίγο αλάτι και προσθέτουμε και λίγο ελαιόλαδο. Ζεσταίνουμε το μάτι μας. Δεν θα χρειαστεί να βάλουμε τίποτα στο τηγάνι αν είναι αντικολλητικό, έτσι. Ανακατεύουμε το κοτόπουλο να πάει παντού. Το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι και προσθέτουμε τα κομμάτια μας. Συνήθως το μισό φιλέτο κοτόπουλο που έχω επιλέξει σήμερα, στήθος εννοείται, φτάνει για 4 με 5 τορτίγες. Μπορείτε να το φτιάξετε το βράδυ ενώ είστε με την παρέα σας, βλέπετε την ταινία σας ή για ένα γρήγορο μεσημεριανό σνακ. Σίγουρα τα παιδιά θα το λατρέψουν. Αφού τσιγαριστεί από την πρώτη πλευρά, το γυρνάμε. Πολύ σημαντικό επίσης για το κοτόπουλο είναι ότι όπου χρησιμοποιήσουμε και ακουμπήσει το κοτόπουλό μας, καλό είναι να πληθεί αμέσως. Λοιπόν, αφού ετοιμάζεται το κοτόπουλο, συνεχίζουμε τις τορτίγες μας. Παίρνουμε μία τορτίγια, δεν χρειάζεται να την ψήσουμε για αρχή, ούτε να την τηγανίσουμε, γιατί θα χαλάσει η ελαστικότητά της. Οπότε, προσθέτουμε μία κουταλιά μαγιονέζα, ομοιόμορφα, κάθετα. Ωραία. Προσθέτουμε την σαλάτα μας. Το τυρί. Μπορείτε να επιλέξετε επίσης και τσένταρ τυρί. Απλά στη γεύση αυτή προτιμώ το γκούντα. Ωραία. Τις πιπεριές μας. Το κρεμμύδι μας. Λίγο καλαμπόκι. Να γλυκύνει την τορτίγια μας. Ωραία. Λίγα φύλλα μαϊντανού χοντροκομμένα. Ταιριάζει πάρα πολύ στη γεύση αυτή. Λίγα φασόλια. Είναι έντονη η γεύση τους. Δεν χρειάζεται πολλά. Και προσθέτουμε το κοτόπουλο. Κλείνουμε το μάτι. Και βάζουμε σε ένα σκεύος το κοτόπουλο.
κάθετα βάζουμε τα κομμάτια κοτόπουλου. Ωραία. 4-5 κομμάτια είναι αρκετά. Τώρα θα δείξουμε τον τρόπο πώς τυλίγουμε την τορτίγια μας. Λοιπόν, παίρνουμε την πρώτη πλευρά. Την καλύπτουμε. Κλείνουμε από κάτω και την ταπώνουμε. Προσθέτουμε όλα τα υλικά προς τη μέση και τη γυρνάμε. Αφού τη γυρίσουμε, προσπαθούμε και βρίσκουμε τον τρόπο να κλείσουμε και το πάνω μέρος. Αφού κλείσει η τορτίγια μας καλά και από τις δύο πλευρές, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι μας, προσθέτουμε απαλά την τορτίγια από την πλευρά που την έχουμε κλείσει. Αφού τσιγαριστεί από την πρώτη πλευρά, τη γυρνάμε απαλά να μας ανοίξει και από την άλλη πλευρά μας. Αφού έχει γίνει και από τις δύο πλευρές, αφαιρούμε την τορτίγια μας, παίρνουμε ένα πυρωνωτό μαχαίρι και την κόβουμε κάθετα στη μέση. Η πρώτη τορτίγια μας είναι έτοιμη. Πάμε στη δεύτερη. Μαγιονέζα. Μαρούλι ή πράσινη σαλάτα. Τις πιπεριές μας κάθετα. Το τυρί μας. Το μαϊντανό μας. Φασόλια μας, το κρεμμύδι, το καλαμπόκι και το κοτόπουλο. Σε αυτή θα προσθέσουμε και τσίλι που αρέσει σε πολλούς φίλους μας. Λίγο είναι αρκετό. Συνήθως είναι πολύ καυτερό. Οπότε παίρνουμε την πρώτη πλευρά. Μαζεύουμε τα υλικά, γυρνάμε, ωραία, και κλείνουμε και από τις δύο πλευρές. Έτοιμη και από τις δύο πλευρές. Ωραία. Παίρνουμε λίγο τσίλι. Λίγο μαϊντανό. Και οι τορτίγες μας είναι έτοιμες. Αν σας άρεσε η συνταγή, κάντε εγγραφή, like και καμπανάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.